για τα άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι η στάση της αστυνομίας σας προβληματίζει στο σημείο εκείνο. Η εκδήλωση ήταν ειρηνική, γι' αυτό μίλησα για δόλιο τρόπο. Αυτά τα στοιχεία εκμεταλλεύτηκαν την ειρηνική εκδήλωση και, όπως είπατε πριν, ο πρόεδρος των Ποντίων έχει καταδικάσει τα έκτροπα και στηρίζει τη στάση της αστυνομίας. Και πράγματι ευνηδιάστηκαν όλοι από τον ευνηδιαστικό και δόλιο τρόπο με τον οποίο ενέργησαν αυτά τα στοιχεία. Αλλά στη συνέχεια η αστυνομία προστάτεψε τον βουλευτή και προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση. Μιλήσατε και εσείς, ακούσαμε νωρίτερα και από τον κύριο Κουμουτσάκο να τα ταυτίζουν με το χώρο της ακροδεξιάς. Μπορείτε να δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία επ' αυτού? Είναι προφανές ότι προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς. Ήταν βουλευτές της Χρυσής Αυγής παρόντες στα γεγονότα και οι πληροφορίες όμως τις οποίες έχουμε, γιατί σας μίλησα για ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων. Προκύπτει από την ταυτοποίηση είναι... αυτό. Συγγνώμη. Προκύπτει και από την ταυτοποίηση ότι σχετίζονται με συγκεκριμένο ακροδεξιό πολιτικό χώρο. Ακριβώς. Προκύπτει από την ταυτοποίηση. Ο πρώτος στον οποίο αναφέρθηκα είναι στέλεχος ακροδεξιάς οργάνωσης, είναι στέλεχος της Χρυσής Αυγής και εξετάζουμε και για τους υπόλοιπους. Άρα μιλάμε πλέον για την Χρυσή Αυγή, μιλάμε για κάποια άτομα που πρόσκυνται στον χώρο αυτό ως μέλη, να υποθέσω. Η έρευνα συνεχίζεται και ό,τι άλλα στοιχεία έχουμε θα ανακοινωθούν. Μάλιστα. Να επανέλθω σε αυτό που σας ρώτησα νωρίτερα σε σχέση με την αντίδραση της αστυνομίας στο σημείο εκείνο. Ήταν η αρμόζουσα, ήταν η δέουσα η αντίδραση της αστυνομίας με το που συνέβη το περιστατικό αυτό? Είχαμε αρκετές δυνάμεις στην περιοχή. Βέβαια στο σημείο των επεισοδίων ήταν μια δημιουργία με 20 περίπου άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι προστάτεψαν τον βουλευτή και γι' αυτό αυτό το αναγνώρισε από ό,τι φαίνεται και ο κύριος Κουμουτσάκος. Μάλιστα. Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας αυτή και στο δελτίο. Ελπίζω ότι θα δούμε σύντομα τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Συνέχεια στο δελτίο.